Ούτε στους πιο ακραίους εφιάλτες του δεν θα μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα βίωνε τη Δευτέρα το πρωί υπάλληλος Pet Shop στην Ξάνθη. Ήταν το πρωί της πρώτης εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας όταν βρέθηκε στο γραφείο του διεκπεραιώνοντας τις εργασίες του καταστήματος. Ξαφνικά και από το πουθενά είδε ένα εφόρμα μέσα στο κατάστημα ένα αυτοκίνητο μάρκα Audi, συμπαρασύροντας τη βιτρίνα και συνεχίζοντας την τρελή πορεία του έως ότου συναντήσει κάποιο εμπόδιο. Ο υπάλληλος, σοκαρισμένος, έβλεπε την τρελή κούρσα χωρίς να μπορεί να αντιδράσει, όπως και ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας άνδρας 40 χρονών περίπου, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του οχήματος πιθανόν από κάποιο καταστροφικό ελιγμό στο παρκάρισμα, χωρίς να μπορέσει να τον ξαναβρει, με αποτέλεσμα να εισβάλλει στο κατάστημα και να μην σταματήσει στην παράλογη πορεία του, έως ότου βρει εμπόδιο. Ευτυχώς, το παράδοξο αυτό περιστατικό δεν άφησε πίσω του θύματα, καθώς από την ισχυρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο υπάλληλος του καταστήματος που καθόταν στο γραφείο και είδε έντρομος να εισβάλλει το γιοταχή, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, όπως και ο οδηγός που έχει υποστεί σοκ. Στις σιδηροδρομικές ράγες του Εύρου κόπηκε χθες το βράδυ το νήμα της ζωής δύο ανδρών, πιθανότατα προσφύγων. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολης Δικαίων στο ύψος του οικισμού Θυμαριάς, όταν η επιβατική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Δίκαια παρέσυρε τραυματίζοντας ανάσημα δύο άτομα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, οι δύο άνδρες φέρεται να αποκοιμήθηκαν επάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, τις οποίες ήθιστε οι παράνομοι εισελθόντες στη χώρα από τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα να χρησιμοποιούν ως πηξίδα για να μετακινηθούν στο εσωτερικό της χώρας. Τις ράγες χρησιμοποιούν και ως κατάλημα τους χειμερινούς μήνες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν έστω και προσωρινά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή, δεδομένου ότι οι πέτρες ανάμεσα στις γραμμές συγκρατούν μια σχετική ζέστη. Εκτιμάται πως η κόπωση και το μεγάλο ταξίδι προς μια καλύτερη ζωή ήταν τόσο έντονη που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι δύο άτυχοι άνδρες δεν αντελήφθησαν τη διερχόμενη αμαξοστοιχεία ακόμα και όταν αυτή πλησίασε σε απόσταση αναπνοής καθώς φέρονται να παρέμειναν ακίνητοι πάνω στις ράγες παραδομένοι στο κάλεσμα του Μορφέα. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.